Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είμαστε καλά, μια χαρά εσείς. Και εμείς άλλο τόσο, ιδιαίτερα στο σημείο που σας βρίσκουμε, που σας εντοπίζουμε για μια έκθεση που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θα συγκινηθεί, που δεν θα αναρωτηθεί. Ο καλλιτέχνης, ο ίδιος, ο φωτογράφος στην προκειμένη περίπτωση. Από τι ακριβώς εμπνεύστηκε και μπήκε στη διαδικασία να δημιουργήσει κάτι τόσο σπουδαίο και μεγάλο? Ήταν μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα, για μένα. Ήταν ένα κάλεσμα το 2015 από μια μαθήτριά μου, γιατί διδάσκω φωτογραφία αφιλοκερδός βέβαια, η οποία νόσησε από καρκίνο και μετά την μεταχειρική περίοδο μου ζήτησε να τη φωτογραφήσω. Μου ήταν λιγάκι δύσκολο να το χωνέψω, που λένε, μέσα σε εισαγωγικά, αλλά τελικά καταφέραμε να κάνουμε μια φωτογράφηση και να περάσουμε τα μηνύματα στην κοινωνία, το πώς η κοινωνία βλέπει τους καρκινοπαθείς, πώς τους αντιμετωπίζει και ποια είναι η στήριξη. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι και μια έκθεση που έγινε το 2015 και βλέπετε ακριβώς πίσω μου ένα παζ από φωτογραφίες. Στη συνέχεια, το 2019, είχα ένα τηλεφώνημα από άλλη μια φίλη, η οποία μου είπε κάποια στιγμή ότι θέλω να με κάνεις όμορφη και θέλω να με κάνεις να αγαπήσω το σώμα μου. Μπορείς να με βοηθήσεις? Και αυτό ήταν το ένασμα για να ξεκινήσω από το 2019 πάλι μέχρι και τρεις τελευταίες μέρες να συνεχίσω τη φωτογράφηση με φίλες, με διάφορες κοπέλες ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίες νόσησαν, νοσούν, αλλά αγωνίστηκαν, είναι πραγματικές ηρωίδες, το έχουν ξεπεράσει και θέλουν να φτάσουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Κύριε Μπαλαδάκη, επειδή το έχετε επισημάνει και παλαιότερα και έχετε πει ότι η συγκεκριμένη έκθεση έρχεται να εκφράσει και να εξωτερικεύσει κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο τη σωματική υγεία του ανθρώπου, της γυναίκας, η οποία τελικά κατάφερε, νίκησε, αγωνίστηκε, νίκησε, κέρδισε τον καρκίνο, αλλά έχει να κάνει και με την ψυχική της υγεία. Και επειδή το αναφέρατε προηγουμένως, πώς τελικά εσείς, πώς διαπιστώνετε ότι λειτουργεί η ιδέα μιας φωτογράφησης μιας γυναίκας τη μεταχειρητική περίοδο, αφού έχει ξεπεράσει τον καρκίνο, πώς λειτουργεί και αν όντως οι γυναίκες αυτές με το να φωτογραφηθούν νιώθουν πολύ καλύτερα και στέλνουν και μηνύματα και σε άλλες γυναίκες, έτσι, και στη λοιπή κοινωνία. Ξέρετε, στη μεταχειρητική περίοδο υπάρχει ένας πόλεμος εσωτερικός. Είναι ο φόβος που φωλιάζει μέσα μας γενικότερα, ότι μας τελειώνει ο χρόνος, ότι δεν εκπληρώσαμε τα όνειρά μας, ότι δοκιμάζεται η απώλειά μας κτλ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα οι γυναίκες που έχουν νοσήσει και νοσούν να εγκλωβίζονται μέσα στον εαυτό τους, να απομονώνονται από την κοινωνία, πολλές φορές συσκεμένα, και από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Και άλλες φορές πάλι το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον από το να μην μπορεί να αντιδράσει και να δεχτεί αυτό το πράγμα, απομονώνεται και αυτό το ίδιο. Και έτσι υπάρχει μία σύγχυση, μία σύγχυση προσωπικότητος, ένας αφόρητος πόνος και σωματικός αλλά και ψυχικός, το να προσπαθεί να κρύβεται από την κοινωνία και να χρειάζεται μία στήριξη. Η στήριξη αυτή έρχεται πρωτίστως από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Μετά από την κοινωνία. Η κοινωνία πώς μπορεί να στηρίξει? Πέρα από τους θεράποντες ιατρούς, τις αγωγές, που είναι βέβαια το πρώτο πράγμα, μετά το πλήγμα, έρχονται και κάποιοι σύλλογοι, κάποιες ομάδες, οι οποίες στηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειες. Μέσα σε αυτό το σύλλογο είναι και ο σύλλογος Ορίζοντας, που είμαστε και στο χώρο δράσεων. Εκεί στα Χανιά. Ο οποίος είναι ένας σύλλογος που στηρίζει ακράδαντα τους καρκινοπαθείς και τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Και είναι και συμβολική η έκθεση που γίνεται σε αυτό το χώρο. Σίγουρα χρειαζόταν για τη δεύτερη ερώτησή σας, ότι η φωτογραφία λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και για το φωτογράφο αλλά και για το φωτογραφιζόμενο. Για μέναν τον ίδιο που είμαι ο φωτογράφος αυτή τη στιγμή, είχα τόση εμπειρία και είχα τόση δύναμη να δεχτώ από αυτές τις γυναίκες περισσότερη από όσο τους έδωσα εγώ. Η φωτογραφία λειτουργήσε σαν ένα μέσο το να αποβάλουν αυτό το στρες, να αποβάλουν αυτό το άγχος, να αποβάλουν αυτό τον εγκλισμό που είχαν σαν χαρακτήρες, σαν άνθρωποι, σαν
σαν το θέμα υγείας, αλλά και το να αγαπήσουν το σώμα τους μέσα από την απώλεια, μέσα από τα σωματικά προβλήματα που βγάζει η ασθένεια. Και συζητάμε για μία έκθεση που ονομάζεται «Γυναίκες ενάντια στον πόνο», μία έκθεση που έχει ανοίξει τις πύλες, τις πόρτες της για το κοινό από τις 10 του μήνα και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 26. Και θέλω να μέχρι μας... και τις 23. 23. 23. Συγγνώμη, έχετε δίκιο, μέχρι τις 23. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε έτσι λίγο τα σχόλια των επισκεπτών, γιατί ο απλός κόσμος, σαν και εμάς που έρχεται εκεί, βλέπει τις εικόνες, σίγουρα του δημιουργούνται κάποια συναισθήματα. Δεν είναι τυχαίο το μία εικόνα χίλιες λέξεις. Κάτι αισθάνονται. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν ότι αισθάνονται? Καταρχήν να πω ότι ήδη στα εγγένεια πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και που παραβρέθησαν όλες οι γυναίκες, οι πρωταγωνίστριες, οι κοπέλες, οι ηρωίδες, έλεγα για μένα, ναι, που έχουν φωτογραφηθεί μαζί μου, στο στούντιο εννοώ. Υπήρχε βέβαια μια συναισθηματική φόρτιση, γι' αυτό είναι κατανοητό. Βλέποντας τις εικόνες, γιατί οι εικόνες ξεκινάνε με μια γροθιά στο στομάχι, περνάνε μέσα από αυτό τον πόνο, από τη σκληρότητα, από την ψυχική καταράκωση και φτάνουν στο να σηκώσουν το σώμα του, να το αγαπήσουν, να χαμογελάσουν και να περάσουν στη ζωή. Για μένα ήταν μια γιορτή, διότι ήταν όλες παρούσες και παρόντες εμείς όλοι, οπότε υπήρχαν χαμόγελα, αισιοδοξία και όνειρα πλέον για μια καλύτερη ζωή. Μπράβο. Τα μηνύματα που περνάνε βέβαια δε, οι γυναίκες αυτές, τις άλλες γυναίκες, είναι ότι που νοσούν αυτή τη στιγμή και παλεύουν και αγωνίζονται και σε αυτούς ακόμα που λένε ότι δεν θα τύχει σε μένα, ας πούμε, εγώ είμαι διαφορετικός ή διαφορετική. Είναι να το δουν σαν ένα μάθημα ζωής, να το αντιμετωπίσουν και να αγωνιστούν. Ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος, το ξέρουμε πολύ καλά και τα τελευταία χρόνια όσο περνάνε γίνονται περισσότερο, η τεχνολογία εξελίσσεται. Οπότε μπορούν να αγωνιστούν. Βέβαια το πρωτίστως πρωτεύοντα πράγμα είναι η πρόληψη. Εκεί στο νομίζω, νομίζω είναι και το νούμερο ένα μήνυμα το οποίο περνιέται βέβαια, τελικά μέσα από αυτή την έκθεση. Η πρόληψη. Η πρόληψη. Η εξετάσεις. Που γι' αυτό φωνάζουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς μόνο τον Οκτώβρη. Έτσι, περισσότεροι προσπαθούμε μέσα στον Οκτώβρη να στείλουμε τα μηνύματα όπως μπορούμε, αλλά είναι επίκαιρο σε καθημερινή βάση πλέον το κομμάτι της πρόληψης. Τα λέγαμε και με γιατρούς που συζητούσαμε εδώ στο στούντιο, κύριε Μπαλαδάκη. Πείτε μου κάτι, εγώ με ενδιαφέρει λίγο να μάθω και το πρακτικό σκέλος της φωτογράφησης, γιατί εδώ δεν μιλάμε για γυναίκες μοντέλα, έτσι. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες μπορεί να ήταν γυναίκες της καθημερινότητας. Ακριβώς. Πώς αντέδρασαν στις πόζες, το τι ήθελαν οι ίδιες να εξωτερικευτεί από μια φωτογραφία, αν υπήρχε σύμπνοια με τον καλλιτέχνη, με εσάς δηλαδή. Πώς ήταν όλο αυτό το κόνσεπτ? Καταρχήν να πω ότι... Καταρχάς είναι κριτικοπούλες ή είναι από όλη την Ελλάδα ή... Είναι κριτικοπούλες. Κριτικοπούλες, είναι κριτικοπούλες. Ναι, ναι. Δεν έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να υπάρχει κόσμος και από άλλα μέρη, γιατί πραγματικά βοηθάει στο να εξωτερικευτούν, στο να γίνουν καλύτεροι, στο να είναι πιο ήρεμοι. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν... μια πίκρα μοιράζεται, ξαλαφρώνεται που λέμε εμείς στην Κρήτη, έτσι δεν είναι? Σωστά. Η χαρά διπλασιάζεται και η λύπη και η πίκρα ξαλαφρώνεται όταν μοιράζεται με άλλους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα έγινε και μέσα από τη φωτογραφία. Δεν ήταν καθαρά ένα κομμάτι επαγγελματικό, θα έλεγα μέσα εισαγωγικά. Δεν είχε καμιά σχέση με επαγγελματικότητα. Είχε να κάνει με με τη σχέση των ανθρώπων αυτών στην πορεία που βγήκε, πολύ φιλική, πολύ ανθρώπινη, τούτος ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε με τις πόζες αυτές, με το φωτισμό, με το στούντιο, το σώμα να είναι πιο τέλειο, πιο όμορφο το πρόσωπο, ώστε να γίνει μια πολύ καλή, ένα καλό αποτέλεσμα. Και να είναι ευχαριστημένες και να το μοιραστούν με όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε από κοντά. Σωστά. Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου θα βρίσκεται ανοιχτή στο κοινό η έκθεση «Γυναίκες ενάντια στον πόνο», στον πολυχώρο του Ορίζοντα, Τσουδερών 38Α στα Χανιά. Κύριε Μπαλαδάκη, σας ευχαριστούμε και χίλια μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Γεια σας.